καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα παρακολουθήσουμε, η αποκάλυψη ότι ο Αποστόλη ζει συγκλονίζει το Σίμο, που σπέβδει να πληροφορήσει τη Βικτόρια, η οποία χάνει τη γη κατά από τα πόδια της, καθώς γνωρίζει καλά πως η ύπαρξή του απειλεί την ελευθερία της. Συμφωνεί με το Σίμο ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγει από τη μέση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η εντολή δολοφονίας δίνεται στο Ρένο και είναι άμεση. Με την πραγματικότητα πως ο Αποστόλης είναι ζωντανός, έρχονται αντιμέτωποι και η Όλγα με τον Μπάρι, που βλέπουν τη ζωή τους για άλλη μια φορά να ανατρέπεται. Ο Ντίνος έχει βάλει πείσμα να ανακαλύψει τα ίχνη της χαμένης κόρης της Μιράντας, όμως ακόμα δεν της λέει τίποτα. Ενώ η Αμαλία από την πλευρά της, που είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στη Μιράντα, εμποδίζεται την τελευταία στιγμή από την Πολυξένη, η οποία γνωρίζοντας την αλήθεια, την πείθει ότι η αποκάλυψη ενός τέτοιου μυστικού μπορεί να καταστρέψει τις ζωές ανθρώπων που αγαπά. Στο μεταξύ, ο Ρένος χειραγωγεί την αντίθεση Στέλλα, ενώ η Δωροθέα δυσαρεστείται όταν μαθαίνει πως η Πιπίτσα έχει επιστρέψει στο σπίτι του Μάρκου, αγνοώντας πως η πρώην γυναίκα του άντρα, με τον οποίο η τελευταία φλερτάρει, έχει γυρίσει μόνο για να βοηθήσει την κόρη της, τη Γεωργία, με το μωρό, προβληματίζεται.